Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, 8η αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και η Μαυροτσούκαλη αντιμετωπίζουν τους 40 φευγά. Ότι μία η Μαυροτσούκαλη με 2 νίκες και 5 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, κοντά στους 40 φευγά, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καλό φεγγάρι, έχουν πανηγυρίσει 3 συνεχόμενες νίκες, έχουν 4 συνολικά και 3 ήττες μέχρι τώρα στις 7 αγωνιστικές που έχουν δώσει. Πρώτη αστοχή προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους και γύρω δεξιά στην πρώτη δική τους επίθεση. Ένα τρίποντο από τον Τζακ Μάκα, όχι καλό. Μαζέψαν οι 40 φεύγα και τώρα κρατάει ο Πρυφτής για να κατεβάσει. Το δύο οι οποίοι ξεκινούν με Δήμα, Κιβωτό, Μπιτχαβά, Τζακ Μάκα και Κυριάκο Καριδί στην πρώτη πεντάδα. Ενώ από την άλλη για τους 40 φεύγα έχουμε Μαρίνη, Παγώνα, Στέφα, Σταυρόπουλο και Πρυφτή. Ένα σου τριών πόντων έστοχο, είναι και το πρώτο έστοχο από τον Κυριάκο Καρίδη. Αυτός θα ανοίξει το σκορ για το 3-0. Μαρίνης με ρίσκο η πάσα του πέρασε ωστόσο. Δεν ήρθε το καλάθι αρχικά, κράτησε ωστόσο στην συνέχεια ο Σταυρόπουλος άφησε έξω και πάλι βάλε στα δικά του χέρια. Δεν θα μπορέσει όμως να συνεργαστεί και πάλι με τον συμπαίκτη του έκλεισαν γρήγορα 40 φεύγα. Στεφάς, κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, βρέθηκε στο παρκέ και δείχνει να έχει χτυπήσει. Στο πόδι, όπως λέει, συγκεκριμένα έχει κάποιες ενοχλήσεις. Τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια συμπαίκτων και αντιπάλων. Μπορέσει να συνεχίσει κανονικά ο Στέφας, η μπάλα είναι για τους Μαυροτσουκαλούς. Μπιτχαβάς. Από τα δεξιά, και την πάσα έξω για τον Τσακ Μακά. Με το δεξί χέρι εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση, πήρε ο Μαρίνης. Μπάλα γρήγορα στον Στέφα. Μαρίνης, ένα μακρινό δίποντο, όχι καλό και νέα ευκαιρία για τους 40 φεύγα, η κατοχή θα παραμείνει στα δικά τους χέρια. 12-14 λεπτά τώρα διαθέσιμα. Έγινε επαναφορά. Σταυρόπουλος, πάσα έξω σε τριών πόντων στο σιδερό. Μάζεψε το rebound και βοτός. Θα αφήνει στον Μπιτχαβά για να φτιάξει και αυτή την επίθεση για τους Ρόζ. Τζακ Μακάς. Δίπλα του είχε την επιλογή για τον Δήμο, ο οποίος εκτέλεσε από μακριά, δεν ευστόχησε. Παραμένει το 3-0. Η κατοχή επίσης παραμένει στα χέρια των Μαυροτσουκαλών. Παραφόρα τώρα ο Μπιτχαβάς, Δήμας θα το επιχειρήσει από την αριστερή πλευρά τώρα. Είναι αστοχή η προσπάθειά του και γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Στέφας θα βρει την πάσα, δεν βιάζεται όμως σε 40 φεύγα. Μαρίνης παίρνει και εκτελεί αμέσως, όχι εύστοχα. Δεν θα μπορέσουν ούτε τώρα να σπάσουν το όρο τη φιλοξενούμενη. Πέρασε η πάσα για τον Δήμο από κοντά αστοχή. Μαρίνης φύγει στον Πρίφτη. Τόσο αργά αργά κατεβάζει. Με χώρο Στέφας, καλές προϋποθέσεις για το σούτ, θα σημαδέψει σωστά. Δήμας είναι εκεί για να μαζέψει.
πιβότος. Στη συνέχεια αφήνει στον Μπιτχάβα. Ακόμα μια επίθεση πέρασε χωρίς κάποιο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παραμένουν στο 0. Θα χαμηλά γενικά το σκορ σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Κλεισμένος από 2 εκεί ο Κιβωτός, θα χάσει τελικά. Σταυρόπουλος προσποιείται, θα πάρει και το φάουλ από τον Κιβωτό. Στην επαναφορά τώρα ο Ψηλός, παίζει με τον Μαρίνη, αυτός από μέση απόσταση σημαδεύει. Σωστά και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, 3-2. Χαβάς. Και πάλι από τον Κιβωτό, αφήνει στο πλάι. Θέλει να πλησιάσει ο Καρίδης, η μπάλα καταλήγει στον Τσακμάκα, αυτός σηκώνεται για 2, μαζεύει ο Σταυρόπουλος στο rebound. Ρίφτης. Έχει γυρίσει άμεσα η άμυνα των Ροζ. Ο αγώνας βρήκε τον Στέφ, αυτός με τη σειρά τον Μαρίνη. Λίγο πιο μπροστά από την βολή θα σκοράρει και πάλι παίρνει μπρος ο Μαρίνης. Βάζει και μπροστά την ομάδα του 3-4. Μπιτχαβάς. Τα δεξιά έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει ο Παγωνάς. Πρώτο ομαδικό έτσι και για τους φιλοξενούμενους από ένα ομαδικό, οι δύο ομάδες βολές για τον Μπιτχαβά. Χαμένη πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Θετικό rebound όμως από τον Κιβωτό και αυτός θα πετύχει το καλάθι. Φέρνει τους δύο πόντους που δεν μπόρεσε να φέρει ο Μπιτχαβάς από την γραμμή της φιλανθρωπίας. 5-4 πλέον και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων. Μαρίνης και πάλι θα το πάρει το σούτ στο σίδερο, αυτή τη φορά θα καταλήξει η προσπάθειά του. Δήμας. Βλέπει τις επιλογές του Μπιτχαβά στην γωνία ο Τσακμάκας. Ένα τρίποδο τώρα από τον Καρίδη, αστοχή. Σταυρόπουλος είναι εκεί και τώρα Πρίφτης. 4-50 για το τέλος της πρώτης περίοδου, στο 5-4 βρισκόμαστε. Μαρίνης δεν μπόρεσε να πάρει καθώς παρενέβη κάποιος παίκτης των φιλοξενούμενων. Κατοχή είναι και πάλι για τους 40 φεύγω, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Έγινε επαναφορά Μαρίνης από το πλάι. Σταυρόπουλος με ένα άγγιγμα θα πετάξει την μπάλα στον Πρίφτη. Παραμένουν έτσι σε θέση επίθεσης οι φιλοξενούμενοι. Σταυρόπουλος για 3, όχι. Δεν τα καταφέρνει. Τώρα Τσακμάκας. Πάει χωρίς να διστάσει ο Καρίδης, κόβεται. Δήμα στην δεύτερη ευκαιρία, στοχή. Πρίφτης. Ύψωσε Σταυρόπουλος, άφησε έξω. Πάσα στην γωνία και όπου περιμένει ο Πρίφτης για να πάρει ένα δίποντο. Κέρδισαν οι Μαυροτσουκαλοί. Πιτχαβάς. Δεν βιάζεται, φανές μια οργανωμένη επίθεση τώρα η γηπεδική. Βιέστηκε από δύο, βρήκε την πάσα για τον Δήμα. Η δικιά του πάσα όμως δεν θα περάσει στην συνέχεια από την καλή άμυνα του Παγώνα. Στέφας. Μαρίνης έχει πάρει θέση. Μπάλα καταλήγει και πάλι στα χέρια του Στέφα. Παγώνας παίρνει για το screen. Συνεργάζεται τώρα με τον Σταυρόπουλο. 3 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να εκτελέσει. Γύρισε μια πάσα, τελείωσε και ο χρόνος. Αλλά έχουμε και φάουλ στην συνέχεια. Από τον Παγώνα έχει γίνει. Δεύτερο έτσι ομαδικό για τους, για τους φιλοξενούμενους. Από το πλάι δεν θα μπει μπαλά μέσα. Σταυρόπουλος κατεβάζει, βρήκε και την πάσα για τον Στέφα. Αυτός αφήνει έξω. Σταυρόπουλος δίστασε να το πάρει. Μαρίνης δεν θα διστάσει, δεν θα μπει όμως η μπαλά στο καλάθι. Τσακμάκας
σταματάει, έβαλε τα χέρια του στην μπάλα. Ο Σταυρόπουλος από τα δικά του χέρια πέρασε εκτός. Έχουμε νέα πρόσωπα για τις δύο ομάδες τώρα. Καρίδης από τη μία, ο Γιάννης ο Καρίδης. Καθώς έχουμε και τον Κυριακό στην πλευρά των Μαυροτσούκαλων. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Αρκούδη στο μάτς, όπως και τον Τσακίρη. Καρίδης αστοχή στην πρώτη δική του προσπάθεια. Πρίφτης. Έπαιξε με τον Μαρίνη, γύρισε πρόσωπο στο καλάθι, εκτέλεσε όχι καλά. Κρατάει και προστατεύει την μπάλα ο Πιτχαβάς και κατεβάζει τώρα ο Καρίδης, ο Κυριάκος, με συγχωρείτε, δεν είναι ο Πιτχαβάς. Κακό το σούτ όμως στην συνέχεια της φάσης. Μαρίνης παίζει με τον Πρίφτη, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σκόρ υπερθυμίζω στο 5-4. Κερδίζει το φάουλ εδώ ο Αρκούδης. Και θα πάει και στη γραμμή για τις δύο βολές του. Χαμένη πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. Και ισοφαρίζει σε 5-5. Καρίδης. Θα το τολμήσει ο Δημόπουλος. Είναι καλό το σούτ του. Πίεσαν εκεί δύο τον Αρκούδη, πέρασε όμως η πάσα. Και τώρα Πρίφτης με ωραία κίνηση. Σταυρόπουλος γυρίζει. Μαρίνης για δύο, δεν θα το βάλει. Πρίφτης Μαρίνης κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Σηκώνεται, δεν μπορεί να σκοράρει. Επιμένω στο 40 φεύγα. Αρκούδης θα το τολμήσει και αυτός, όχι. Μαρίνης σε μια νέα ευκαιρία, θα το βάλει. Για το 5-7. Μαρούτσου καλύτερα στην επίθεση. Κάνει το καλάθι από τον Καγγέλη και θα ισοφαρίσει και αυτός. 7-7. Μαρίνης. Τσακίρης. Ψώνει, όχι καλά. Κατάει τώρα ο Δημόπουλος. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Φύγε μετά την μπάλα γιατί... Καρίδης. Έγινε το κλέψιμο, Τσακίρης φεύγει στην άλλη πλευρά. Κρατάει. Μετράει το καλάθι, να δούμε. Δεν μετράει το καλάθι, λένε οι διαιτητές. Το φαουλ έχει δοθεί χαμηλά. Παραμένει έτσι το 7-7. Και αφού ήταν και το τρίτο μαδικό των Μαυροτσούκαλων, θα έχουμε επαναφορά για τους 40 φεύγα. Σταυρόπουλος από κοντά τώρα θα μετρήσει το καλά, θα πάρει και το φαουλ. Ο Ψηλός 7-9, προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους και μια συμπληρωματική βολή επίσης για τον Σταυρόπουλο. Το 11 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Μπαίνει και η βολή 7-10. Ενώ θα γίνει και η αλλαγή. Ο Αλαγάς στο μάτς τώρα για τους Ροζ. Δευτερόλεπτα. Μιχαβάς. Χάνει από τον Πρίφτη. 4 δευτερόλεπτα. 3. Τσακίρης. Προλαβαίνει το χρονόμετρο αστοχή όμως. Θα χάλασε στο τελείωμα. Δεν είναι στο καλάθι. 7-10 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς. Στα χαμηλά έχει μείνει το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να προηγούνται με 7-10. Καθώς ο Σταυρόπουλος στα τέλη της πρώτης περίοδου. Ένα έμεσο τρίποντο. Έφερε στο συν-3 την ομάδα του. Η οποία θα κάνει το λάθος τώρα, καθώς ο Τσακίρης δεν μπόρεσε να προλάβει αυτή την μακρινή πάσα. Έτσι η κατοχή είναι για τους Μαυροτσούκαλους, με τον Γιάννη Καρίδη τώρα να κατεβαζεί.
αφήνεις τον Αλαγά. Δημόπουλος του έδωσε και παλί. Αλαγά θα το επιχειρήσει από μακριά. Κολλάει στο Στεφάνι μπάλα. Δεν το έκανε το χατήρι. Και η κατοχή είναι έτσι για τους 40 φεύγα τελικά. Συνέχεια με Πρίφτη. Σταυρόπουλος, ωραία, θα προσποιηθεί για να περάσει. Αρκούδης. Έξεγε πάλι με τον Σταυρόπουλο από το πλάι, θα το πάρει εκείνος. Θετικό rebound από τον Αρκούδη, νέα 14 επίθεση. Και ο Σταυρόπουλος από κοντά τώρα θα κάνει τη δουλειά. Για το 7-12. Δημόπουλος. Περιμένει στην γωνία, ο Δήμας το θέλει αυτό το τρίποντο, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη, κατέληξε σε πάσα τελικά. Πρέπει να εκμεταλλεύσει και όμως ο Καγγέλης. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους 40 φεύγα. Δρίφτης βλέπει όλες τις επιλογές του, φαίνει στον Σταυρόπουλο. Τσακίρης από το πλάι, εκτελεί και το βάζει κιόλας, 7-14. Ξεκινούν καλά την δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει και ένα προβάδισμα 7 πόντων πλέον. Καρύδης. Έχει κάνει διπλή τριπλά. Θα έχουμε και αλλαγές τώρα για τους 40 φεύγα. Ο Κοφός θα περάσει το μάτς. Όπως και ο Γιαννόπουλος. Και αυτή τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του σήμερα. Κοφός το αφήνει το σουτ, θα το επιχειρήσει. Δεν είναι καλό, μαζεύει ο Σταυρόπουλος όμως. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους 40 φεύγα. Ωραία η προσπίση από τον Αρκούδη. Όχι εξίσου καλό το τελείωμα. Κοφός όμως μαζεύει και ξανά ανανεώνει. Ένα σουτ τριών πόντων του Σταυρόπουλου. Δεν θα βρει στόχο. Παραμένει έτσι. Και 7-14, ακόμα δεν έχουμε κάποιο καλάθι από την πλευρά των Ροζ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Τώρα θα επιχειρήσει ένα τρίποντο Γιάννης ο Καρύδης. Δεν θα βρει στόχο. Αρκούδης. Πήρε ξανά, εκτέλεσε για τρεις. Ξέψουν τελικά οι Ροζ και θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Αλλά δεν είναι και τόσο καλή υπάρχει για τον Αλαγά. Λάθος τώρα για τους Μαυροτσούκαλους. Γρήγορα επιστρέφουν και πάλι σε θέση επίθεσης οι φιλοξενούμενοι. Ο Φως. Πήρε ο Αρκούδης στο πλάι. Σταυρόπουλος ξεκινάει την προσπάθεια του κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Θα κερδίσει το φάουλ. Τον Καγγέλη, αν δεν προλάβω να δω καλά, έχει γίνει. Ενώ τώρα θα έχουμε τρεις αλλαγές ή δύο αλλαγές τελικά για τους Μαυροτσούκαλους. Ο Τσακμάκας και ο Κυριάκος Καρύδης επιστρέφουν στο μάτς, ενώ ο Σταυρόπουλος το στοχεί στην πρώτη. Στα 15 και 7-16 τώρα, μετά και την δεύτερη εύστοχη. Στο 0-6 το επιμέρου σκορ στην δεύτερη περίοδο. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι από τους γηπεδούχους. Δημάς. Φαίνει χέρι με χέρι στον Καρύδη. Αυτός έχει πάρει τα βήματα, όχι τελικά, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Το φάουλ το έχει κάνει κιόλας ο Γιαννόπουλος. Πρώτο μαδικό και για τους 40 φεύγα. Δήμας θα το επιχειρήσει. Ψηλότερο ο Καρύδης. Προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση. Παρακαταλήγει και πάλι στον Δήμα, ο οποίος θέλει να διεισδύσει. Θα πάει μέχρι το τέλος, θα τα χαλάσει όμως εκεί στην εκτέλεση. Παραμένουν έτσι κολλημένοι στους 7 από τους γηπεδούχοι, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν σκορ. Πολύ ωραία εδώ η συνεργασία του Κοφού με τον Σταυρόπουλο. Βγήκε εξαιρετικά το alley-oop. Ένα highlight του παιχνιδιού. Η άψογη συνεργασία των δύο. Ακόμα ένα στόχο τρίποντο από
από τον Δημόπουλο αυτή τη φορά. Ο Μαρίνης τώρα θα αντικαταστήσει τον Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής για τους 40 φεύγα. Γιαννόπουλος. Έγινε το κλέψιμο. Φεύγουν και γρήγορα μπροστά τώρα οι Ρος. Καρίδης θα πιάσει την μπάλα, θα τελειώσει τη φάση. Πρώτο καλά στη δεύτερη περίοδο είναι αυτό για τους Ρος πάντα. Έπειτα από σχεδόν 5 λεπτά κατάφεραν να σκοράρουν και οι Μαυροτσουκαλοί. Κοφός πάσα πίσω από την πλάτη, θα καταλήξει αντίπαλο. Καρίδης βλέπει γύρω του, ψάχνει κάποια βοήθεια. Είναι στον Τσακμάκα. Αυτός περιμένει και τους παίκτες να πάρουν θέση. Δήμας Καρίδης. Ο Δήμας είναι αυτός που θα πάρει την εκτέλεση. Μαζεύει ο Αρκούδης. Κοφός. Πάση στο πλάι. Γιαννόπουλος θα σηκωθεί για δύο. Μαζεψαν οι Ρος. Δημόπουλος αφήνει στον Καρίδη. Δεν θα περάσει πάσα, ούτε εκεί βρισκόταν ο Μαρινής. Κοφός ξεφεύγει, υπάρχει φάουλ. Θα του κόψει τη φορά ο Καρίδης με το φάουλ του. Φάουλ νούμερο 2 πλέον για τους γηπεδούχους. Γιαννόπουλος, παγώνας ολομόναχος, δεν θα αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Τσακμάκας. Θέλησε να βρει τον Δήμα. Δεν έφτασε όμως οι παραποτές εκείνων και ο παγώνας τώρα πάει στο ένας με έναν. Με το δεξί δεν θα τελειώσει καλά, μαζεύει ο Τσακμάκας και καθαρίζει την φάση. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα τώρα πριν από το ημίχρονο. Ύψος ωραίο Τσακμάκας, δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι. Κατοχή για ποιον είναι, για τους 40 φεύγα. Λένε οι διαιτητές. Μαρίνης. Παγώνας κράτησε την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα έξω για τον Μαρίνη. Αυτός θα το επιχειρήσει από την περιφέρεια. Κάνει και εκεί για τον πανηγυρισμό του. 9-21. Τσακμάκας. Καρίδης έχει κάνει βήματα. Ο Πιτχαβάς τώρα θα επιστρέψει για τους Ρος. Πήρε την θέση του Δημόπουλου. Γιαννόπουλος. Αλλά έφτασε τον Μαρίνη. Τελεί αυτός από το πλάι. Δεν θα βρει στόχο. Καρίδης ως την άλλη πλευρά. Δεν θα τελειώσει καλά. Κοφός. Πέρασε ωραία η πάσα για τον Παγώνα, ο οποίος είναι κλεισμένος. Βρήκε την πάσα έξω. Δεν είναι καλό το τρίποντο όμως. Από τον Μπουταλή. Τσακμάκας, 2-1-2-1, μόνο ο Κοφός πίσω στην άμυνα, θα κάνει και το φάουλ στον Τσακμάκα. Θα τον στείλει και στην γραμμή για δύο βολές. Από δύο πλέον τα ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Τσακμάκας βάζει την πρώτη, 10-21. Κάνει την δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Κιβωτό, ο οποίος κατάφερε να πετύχει και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 12-21.
τώρα στην γραμμή. Ο Κιβωτός θα στοχίσει ωστόσο στην συμπληρωματική βολή του. Ο Φως πήρε το ρίσκο αυτής της μακρινής πάσας, δεν του βγήκε τελικά η επιλογή, έκλεψαν ωστόσο 40 φεύγα. Ο Φως πάει μέχρι το τέλος, παίρνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Κιβωτός από ό,τι προλάβα να δω. Και τώρα ο Φως θα πάει στην γραμμή. Έπειτα από το τρίτο φάουλ και τον Μαύρο Τσουκαλών. Διαφορά και πάλι σε διψήφιο, 12-22. Θα βάλει και την δεύτερη, αλλά λάθος, 12-23. Ο Γιάννης Καρίδης επιστρέφει, παίρνει την θέση του Κιβωτού. Ο Πιτχαβάς. Από την γωνία το τρίποντο δεν είναι καλό από τον Τσαχμάκα. Ο Φως ανεβάζει ταχύτητα. Του φύγει για λίγο η μπάλα, προλάβει πριν περάσει εκτός. Γιαννόπουλος ζητάει ο Μαρίνης. Θα το πάρει τελικά μετά από τρίπλα, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Το rebound στα χέρια του Δήμα. Και ο Καρίδης αφήνει στον Καγγέλη και αυτός με τη σειρά του στον Τσακμάκα. Αστόχησε και ο Πιτχαβάς από μακριά. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Ο Φως, ωραία η περιστροφή. Πάσα κατέληξε στον Παγώνα. Ζητάει και πάλι ο Κοφός στην περιφέρεια. Θα κάνει βήματα όμως ο Παγώνας, ο οποίος προσπάθησε να ξεκινήσει την πορεία του προς το αντίπαλο καλάθι. Δεν του βγήκε, έκανε το λάθος. Η κατοχή είναι για τους Μαυροτσούκαλους. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Δυναμική άμυνα εδώ από τον Κοφό, έκλεψε. Δεν έχασε, συγκράτησε, βρήκε και βγήκε και στην περιφέρεια. Πήρε και το τρίποντο, το ένιωσε, δεν το έβαλε. Παγώνας, πάσα κατέληξε στον Μπουταλή. Κρατούν τώρα οι 40 φεύγα. Χειροκροτήματα και από τον Πάγκο για αυτή την ωραία προσπάθεια για να διατηρήσουν την κατοχή τους οι φιλοξενούμενοι. Και ο Παγώνας τώρα θα φέρει το καλάθι για το 12-25, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Καρίδης, Καγγέλης από πολύ μακριά εκτελεί. 15-25, 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους 40 φεύγα. Και πάλι Κοφός. Κάνει τις προσποιήσεις, γυρίζει στα 9. Μπάλα κατέληξε στον Μαρίνη, αυτός θα πάρει το τρίποντο, απαντάει και με το ίδιο νόμισμα. 15-28. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι άλλο η Μαυροτσούκαλη. Φινάλ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 15-28. Επιστροφή στην δράση και πάλι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Μαυροτσούκαλη 40 φεύγα, 15-28, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει μια καλή διαφορά μετά και το πέρας της δεύτερης περίοδου. Καλή άμυνα εδώ από τον Δήμα, είναι στον Δημόπουλο. Καρίδης και πάλι Δημόπουλος. Ωραία, βάλε την μπάλα, τα χέρια του στην μπάλα. Στέφας, 15 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους Ροζ. Φυσικά στον πάγκο εκεί ο Μιτχαβάς. Τώρα επιστρέφει για να κάνει την επαναφορά. Δήμας κατευθείαν στον Δημόπουλο. Σηκώνεται για δύο. Ο Καρίδης δεν βρίσκει στόχο. Αλλά θα γίνει ένα γρήγορο λάθος εδώ. Από τους 40 φεύγα η μπάλα και πάλι στα χέρια των Ροζ. Καρίδης. Δημάς παίρνει την baseline. Καρίδης από κοντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
για να μείωσει σε 17-28. Στέφας. Βλέπει τις επιλογές του Μπούταλης. Ο Φως. Πάρει σφύριγμα. Για φάουλ από τον Μπιτχαβά. Σταυρόπουλος στην επαναφορά, έπαιξε με τον Κοφό. Αυτός γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, δεν σημαδεύει σωστά. Σταυρόπουλος όμως είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Μπαλά στο πλάι, βλέπει τις επιλογές του Στέφας. Κοφός. Βρήκε την πάσα Μπούταλης με χώρο, αστοχή. Και μας ξεφεύγει από την πίεση. Ανεβάζει ταχύτητα, τον ακολουθεί ο Στέφας, πασάρει τώρα στην γωνία. Δημόπουλος. Κατευθείαν πετάει την μπάλα ο Καγγέλης με το που την έπιασε. Πήρε και το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. 19-28. Διαφορά πέφτει στους 9 πλέον. Μπορεί να πέσει και στους 8 αν βάλει για την βολή του. Θα στοχίσει ωστόσο στην συμπληρωματική βολή. Στέφας. Πασαρός ήταν στον αέρα, έβαλα πιο έξω στον Κοφό. Τσακίρης, θα το βάλει. 19-30. Καρίδης. Δίνεις αρκετά μέτρα, αφήσεις τον βήμα. Μιτχαβάς. Είδε την κίνηση του Καγγέλη, αυτό στο πλάι. Για να πάρει ένα τρίποντο Καρίδης, δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση του. Πήγε πολύ μακριά από το Στεφάνι μπάλα. Παρέμεινε έτσι το 19-30 και διαφορά στους 11. Σταυρόπουλος, Τσακίρης. Ανάμεσα από δύο δεν καταφέρε κάτι. Καρίδη ζητάει μπροστά. Πάει λίγο πιο γρήγορα η μπάλα, την πρόλαβα αλλά την άφησε στον Κοφό. Στέφας. Τσακίρης. Σταυρόπουλος, ψάχνει συμπαίκτη. Κοφός έχει μείνει ολομόναχος στην περιφέρεια και θα τιμωρηθεί. 19-33. Με τον Κοφό νομίζω να βρίσκει το πρώτο δικό του τρίποντο. Μιτχαβάς, Δήμας, υπό μέση απόσταση το βάλε. 21-33. Σταυρόπουλος έκανε το γύρο, γύρω από τον εαυτό του. Βρήκε και την πάσα για τον Μπούταλη. Και ήρθε το καλάθι για το 21-35. Κιχαβάς. Καρίδη στα κοπή. Καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους και τώρα Σταυρόπουλος. Ένα γρήγορο τρίποντο από τον Σταυρόπουλο, το πίστεψε, δεν το έβαλε όμως. Ανεβάζει ο Μιτχαβάς. Σταυρόπουλος έκλεψε, έχει μείνει ο Τσακίρης στην άλλη πλευρά. Ωραία προσποίησή του, θα έρθει και το καλάθι στην συνέχεια. 21-37. Μιτχαβάς. Και τώρα Δημόπουλος. Μια σκαστή πάσα. Καρίδης περιμένει στην περιφέρεια, θα παίξει με τον Καγγέλη. Αυτός αφήνει έξω για να πάρει ο Δήμας στο τρίποδο και είναι στοχίσει. 24-37, σαφώς καλύτερος ο ρυθμός στην τρίτη περίοδο. Για να σας φαίνεται πως έκανε καλό και στις δύο ομάδες. Τον 40 φεύγω ωστόσο να κρατούν το προβάδισμά τους. Στέφας στο πλάι. Ο Μπούταλης θα εκτελέσει για δύο. 24-39. Πέρασε για το πρώτο 5 λεπτό στην περίοδο. Καρίδης. Έχει μπροστά τον Τσακίρη. Ένα σούτ από την γωνία. Δεν θα σημαδέψει σωστά ο Δημόπουλος.
φως. Τσακίρης, είδε την κίνηση του Σταυρόπουλου, αυτός αφήσει στο πλάι. Και πάλι Τσακίρης. Στέφας αποφασίζει να πασάρει, ωραία κίνηση του Κοφού, η πάσα του ωστόσο δεν είναι εξίσου καλή. Δυσκολεύτηκε αρκετά ο Σταυρόπουλος να υποδεχθεί την μπάλα, έγινε το λάθος έτσι για τους 40 φεύγα. Έχουμε και δύο αλλαγές με Κιβωτό και Τσακμάκα να επιστρέφουν για τους μαυροτσουκαλούς. Δημόπουλος. Τσακμάκας. Πάσα στο πουθενά. Παραπέρνει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί επιστρέφουν μπροστά από το κέντρο οι 40 φεύγα για να επαναφέρουν. 40 φεύγα οι οποίοι, όπως είπαμε και στην αρχή του μάτς, προέρχονται από τρεις ερηνικές. Τελευταία τους ήταν κόντρα στους Ακρίτες. 47-29, μια άνετη νίκη για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Ενώ από την άλλη, μαυροτσούκαλη προέρχονται από την ήττα κόντρα στους Detroit Pistons με 66-34. Και έτσι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στα θετικά αποτελέσματα. Δήμας. Ξέφυγε από τον Κοφό, βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει, δεν το έκανε σωστά. Μάχεται εκεί κόντρα σε δύο ο Κιβωτός, βρήκε την πάση για τον Τσακμάκα, αυτός πήρε το σούτ υπό πίεση. Σταυρόπουλος εκεί εκμεταλλεύεται το ύψος του, αλλά δεν θα καθαρίσουν το rebound του 40 φεύγα. Πιτκαβάς πάει προς τα μέσα, στοχή και αυτός, δεν πήραν κάτι ούτε από την επίθεση γηπεδική. Τσακίρης. Ανάμεσα από δύο τα καταφέρνει, μια χαρά. Και έχει κερδίσει και το φάουλ στα 24-41. Και έχουμε και διακοπή για time out, η βολή θα εκτελεστεί μετά από την διακοπή. Τσακίρης τώρα θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή του, 24-42 πλέον. Μετά και την ευστοχή βολή από τον Τσακίρη. Στο συν 18 πλέον. Η 40 φεύγα θα έρθει ένα καλάθι από τον Τσακμάκα για να ρίξει κάπως την απόσταση. 26-42. Το φως. Πάσε και πάλι στον ίδιο. Στεφάς. Άφησε στο πλάι. Πήρε και πάλι ο Στέφας. Θέλει να πλησιάσει. Θα κάνει μαυροτσούκαλη, πιέζει κιόλας ο Στέφας, θα κάνει και το φάουλ στον Δήμα. Καλησπέρα. Χαβάς. Καρυδής. Ένα φάουλο από τον Στέφα και πάλι. Ενώ τώρα έχουμε και βολές, καθώς ο Καρύδης είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους 40 φεύγα, δύο από την άλλη έχουν οι γηπεδούχοι. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα στην πρώτη προσπάθεια του Γιάννη Καρύδη. Δεν αλλάζει το 26-42. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη επιθετικό rebound, τάπα όμως από τον Σταυρόπουλο. 13 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Ροζ. Τσακμάκας, Κιβωτός. Έπαιξε με τον Καρύδη. Ωραία η τάπα και πάλι από τον Σταυρόπουλο, νέα καλή άμυνα από τον ίδιο. Στην ίδια επίθεση έκλεισε από τα δύο φορές και ο Τσακίρης από την άλλη συνεχίζει να είναι μια μόνιμη απειλή για την ρακέτα των Μαυροτσούκαλων. 26-44. Ένα δίποντο από τον Τσακμάκα, δεν θα καταλήξει παρά εντός στόχου. Κατοχή έτσι είναι και για τους 40 φεύγα, τελευταίο 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Τους φιλοξενούμενους τώρα να έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν τη διαφορά και στο συν 20 για πρώτη φορά σήμερα.
Ελληνικό φως. Για δύο, αστοχή. Καρυδής πάει μόνος του σε μια ατομική προσπάθεια. Πολύ καλά θα κάνει. 28-44 το πήρε πάνω του σε αυτή τη φάση. Και δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τσακωμάκας πήρε. Έχει Τσακίρι μπροστά του, πάει και ο Στέφας για να τον πιέσει. Δήμας. Πάσα έφτασε στην γωνία, βασικά δεν έφτασε ποτέ στον... στον Δήμα. Στον Αλαγά, με συγχωρείτε. Γιατί παρενέβη ο Κοφός. Αλαγάς. Καρύδης αφήνει στον Δήμα. Είναι για τρεις το σούτ, αλλά και άστοχο. Κύρις. Είναι πιο πίσω στον Κοφό. Στο πλέον ο Μπουταλής παίζει με τον Σταυρόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Άστοχο αυτό το σούτ από τον Σταυρόπουλο. 15 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους γηπεδούχους. Έχουν φάουλ να δώσουν, υπερθυμίζω, οι 40 φεύγα, οι οποίοι θα κλέψουν. Δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποιο φάουλ. Τσακίρης επιστρέφει γρήγορα, ο Κιβωτός τον άγχωσε λίγο. Και αυτό έχει ο Τσακίρης ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Προλαβαίνει ο Αλαγά, σουτάρει από το κέντρο, δεν παίρνει το καλάθι. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο, με το σκορ να δείχνει 28-44. Ξεκίνησε μόλις και η τετάρτη περίοδος, με τους 40 φεύγα να είναι σταθερά μπροστά στο σκορ και να έχουν πάρει και μια αρκετά καλή διαφορά. 28-44 δείχνει τώρα το σκορ. Μπορούμε να πούμε πως έχουν κάνει ήδη την μισή δουλειά, απλώς απομένουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά για να δούμε αν θα μπορέσουν να υπερασπιστούν αυτό το πολύ καλό προβάδισμά τους ή αν θα έχουμε καμία ανατροπή από την πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή πλέον και με το χρόνο να μην είναι υπέρ τους. Τσακμάκας, πώς θα καταλήξει αντίπαλο. Μπυρομαρίνης, Παγώνας με πλάτη στο καλάθι, γυρίζει με αυτό το fade away, δεν θα βρει στόχο. Μαζεψε ο Τσακμάκας, πιέζεται τώρα από τον Παγώνα, θα τον προσπεράσει. Μέσα στην γωνία. Θα το πάρει το τρίποντο Δημόπουλος, στο πάνω μέρος του ταμπλό θα βρει μπάλα. Κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι, Αλαγά στο επιχειρεί και αυτός, αλλά στοχεί επίσης. Μαρίνης, από μακριά, δεν είναι καλό το σούτ. Περάσει ο Αρκούδης, κερδίζει φάουλ τελικά. Ο Αλαγάς είναι αυτός που το έχει κάνει το φάουλ και τα λέει κιόλας με τον ρέφερι. Πανέφεραν γρήγορα οι 40 φεύγα. Δεν ήρθε το καλάθι από τον Μαρίνη. Λαγάς παίξε με τον Κιβωτό, πήγε κοντά στον Μαρίνη, δεν καταφέρει να τον νικήσει. Και τώρα Αρκούδης. Τριφτής. Είδε το κόψιμο του Πρίφτου Αρκούδης, του πέρασε εξαιρετικά την assist. Και αυτός θα τελειώσει την δουλειά για το 28-46. Αλαγάς ύψωσε, πήρε ο Κιβωτός, ο οποίος βρήκε λίγο χώρο, αστόχησε για δύο. Μαζέψε ο Μαρίνης. Πρίφτης. Αρκούδης, με συγχωρείτε. Πήγε προς τα μέσα ο Γιαννόπουλος, κόπηκε όμως από την καλή άμυνα των Μαυροτσουκαλών. Αλαγάς διανύει αρκετά μέτρα. Πάσα έξω, θα το επιχειρήσει το σουτ ο Καγγέλης. Ένα κοντό σουτ που σταμάτησε στο σίδερο και τώρα Πρίφτης. Δεν βιάζεται, δεν πάει σε κάποια γρήγορη επίθεση.
Ρίφτη στέγεται για 3. Αστοχεί όμως. Αλλαγάς. Τσακμάκας με τον Κιβωτό. Και ο Τσακμάκας στο πλάι. Σκόνεται για 2. Το βάζει κιόλας για το 30-46. Ρίφτης. Θέλει να πλησιάσει στην αντίπαλη ρακέτα ο Αρκούδης. Πολύ ωραία αυτή η προσπάθειά του για το 30-48. 31-48, με συγχωρείτε. Έχουν γίνει βήματα στην άλλη πλευρά. Ένα θα επιστρέψει ο Δήμας τώρα για τους μαυροτσουκαλούς. Αντικαθιστά τον Κιβωτό. Αρκούδης το άφησαν χώρο. Δεν τους τιμώρησε ωστόσο. Μαρίνης αστοχή και αυτό στην δεύτερη ευκαιρία. Αρκούδης είναι εκεί, αλλά η μπάλα έχει περάσει εκτός. Αλλαγάς. Πήρε ο Δήμας. Δημόπουλος. Πέρασε η πάσα του για τον Αλλαγά. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσακμάκας κλείνεται. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Ο Καγγέλης αφήνει στον Αλλαγά. Τελειώνει ο χρόνος. Θα πετάξει όπως όπως την μπάλα για να προλάβει το χρονόμετρο. Δεν πέτυχε κάτι. Και τώρα πήρε ο Γιαννόπουλος. Αγώνας Πρίφτης. Σηκώνεται για 2 σκοράρι. Πενήντα πλέον. Τσακμάκας από μακριά. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Στο συν 19 υπερθυμίζω η διαφορά. Μαρίνης για 3. Δεν έβαλε και πολύ δύναμη. Κατεβάζει ο Αλλαγάς. Δημόπουλος. Αγγέλης. Κέρδισε το χώρο. Αγώνας, ζήτησε και ο Μαρίνης, ο οποίος είναι και στην απέναντι πλευρά. Συγκρούστηκε κιόλας με τον αντίπαλό του, τον Καγγελή. Πάλι καλά φαίνεται να μην έχει χτυπήσει κάποιος. Δημόπουλος πέρασε η πάσα, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Αλλαγά. Γιαννόπουλος. Πάντα στον Δημόπουλο, ακολουθεί τη φάση ο Μαρίνης, ούτε αυτός. Παραμένει το 31-50. Τσακμάκας δεν θα επιτρέψει ο Πρίφτης στην πάσα να φτάσει τον Αλλαγά. Μαρίνης τώρα πέρασε εκτός. Παίρνει και τα εύσημα από τους συμπαίκτες του. Για την σημερινή καλή εμφάνιση. Αγώνας. Ως το τέλος. Επίσης το φαουλ τελικά. Και έχουμε βολές. Το φαουλ το έχει κάνει ο Δήμας. Δεν αλλάζει το 31-50. Θα έρθει όμως το καλάθι στην συνέχεια από τον Παγώνα. 31-52. Αλλαγάς. Τώρα ο Καρυδής. Περιμένει στην γωνία ο Δήμας. Πολύ καλή άμυνα ακόμη από τους 40 φεύγα. Είναι 3-1-1. Είναι μόνος του στην άμυνα ο Καρύδης. Εξαιρετική η πάσα από τον Σταυρόπουλο. Θα χαλάσει όμως τη φάση ο Αρκούδης. Γιατί πάει στράφη και η πάσα. Και τα βάζει και με τον εαυτό του Αρκούδης. Ξέρει ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία τώρα. Μόλις,
Χαρίδης. Φύγει πιο πίσω στον Κυριακό. Ακόμα να κλέψουμε από τους 40 φευγά. Τρίφτης. Μας έφτασε τον Αρκούδη. Στο Σίδωρο η μπάλα και στα χέρια του συστημένη στην συνέχεια. Αστόχησε και στην δεύτερη δική του ευκαιρία. Ξεφεύγει τώρα ο Καρίδης και αφήνει στον Αλαγά. Κυριάκος Καρίδης ο ανάποδο, λέει up, δεν έρχεται το καλάθι. Συνεχίζουν να στοχάει δύο ομάδες τελευταίες φάσεις. Τρίφτης, τελευταία 2,5 λεπτά τώρα στο μάτς. Ξέρω τα φεύγα έχουν κάνει την δουλειά τους, δεν γίνεται να χάσουν τη σημερινή νίκη. Με την διαφορά να βρίσκεται στο συν 21 πλέον. Δήμας με το επιχείρηση από την κορυφή πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν κατάφερε κάτι. Αρκούδης. Πάει προς τα μέσα ο Γιαννόπουλος, βρέθηκε και στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Κρυφτής, πρόλαβε, βρήκε και πάσα εκεί. Για τον Παγώνα θα το πάρει από το σπίτι του και θα το βάλει κιόλας. Και εκεί θα έγινε τον Ουρανό. Το ψάχνει αυτό το σουτ, ήθελε να το βάλει. Εδώ πανηγύρισε και μαζί με τους συμπαίκτες του 31-55 πλέον. Διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των φιλοξενούμενων. Σπίγμα για φαουλ χαμηλά επάνω στον Κυριάκο Καρίδη. Ο Γιαννόπουλος είναι που το έχει κάνει. Ο Κιβώτος τώρα αντικαθιστά τον Δήμα. Ένα σου τριών πόντων. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός του αγωνιστικού χώρου. Βρήκε μόνο αέρα ο Καρίδης. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Τώρα τα φεύγα λοιπόν. Θα φτάσουν στην πέμπτη νίκη τους. Θα είναι και η τέταρτη συνεχόμενη. Και δείχνουν πως έχουν πάρει τα πάνω τους στο πρωτάθλημα. Θα συνεχίσουν την καλή πορεία τους. Από την άλλη μαύρο τσουκαλί. Θα γνωρίσουν την δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στην Development 2. Και θα πέσουν πλέον στο 2-6. Πρέπει να βάλει ακόμα 2 πόντους στο σακούλι, 31-57. Πήραμε στο τελευταίο λεπτό. Ένα σούτ από το πλάι, ο Καρίδης είναι αυτός που βάζει στο κήπο. Κρυφτής. Τελευταίες στιγμές τώρα στο μάτς, τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Αστόχο το δίποντο. Καρίδης θα περάσει στο κέντρο. Δεν θα κάνει το χατήρι μπάλα, δεύτερη ευκαιρία με Κιβωτό ούτε τώρα. Θα γίνει κάποια άλλη επίθεση φινάλ λοιπόν. Οι 40 φεύγα θα επικρατήσουμε 57-34 επί των Μαυροτσούκαλων.